Σήμερα, 31 Γενάρη, είναι μέρα πανελλαδικής πανοικοδομικής απεργίας για τον κλάδο των κατασκευών. Όπως σε κάθε πόλη, έτσι και εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα εργοτάξια της πόλης έχουν νεκρώσει από τα χαράματα οι απεργιακές φρουρές που ήταν στα πόστα τους, έξω από τα μεγάλα εργοτάξια, από το μετρό, από το flyover, από το εργοτάξιο του Διαβαλκανικού και από το hub στο Fix. Οι εργαζόμενοι εδώ και μέρες στο χώρο δουλειάς εκφράζαν την ανησυχία τους για το τι γίνεται, για όλα αυτά που βιώνουμε και τι μπορεί να γίνει, και βέβαια μαζί με την ανακοίνωση του συνδικάτου και τη συζήτηση που προηγήθηκε μέσα σε συσκέψεις και συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εργοτάξια, αποφασίσαμε τη συμμετοχή τους σε αυτή την απεργία. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, έξω από τα γραφεία της Τεχνικής Επιθεώρησης Εργασίας, να συζητήσουμε για τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στον κλάδο μας, κυρίως τα ζητήματα των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, γιατί σήμερα αυτό που παρατηρείτε είναι ότι δεν υπάρχουν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας χώρου δουλειάς, δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας, με αποτέλεσμα καθημερινά να έχουμε πάρα πολλούς τραυματισμούς, δεκάδες εργατικά ατυχήματα και δυστυχώς και πολλά θανατηφόρα εργοδοτικά εγκλήματα. Είναι εγκλήματα γιατί αμελεί η εργοδοσία σκόπιμα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, γιατί τα θεωρεί κόστος, μείωση της κερδοφορίας τους, και ειδικά αυτή την περίοδο όπου θέλουν να τρέξουν αυτά τα μεγάλα έργα που τρέχουν στην πόλη, λοιπόν, θέλουν να τα τρέξουν με το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει η εργασία να εντατικοποιηθεί, πρέπει να δουλεύουν Σάββατα, πρέπει να δουλεύουν και Κυριακές, πρέπει να δουλεύουν υπερορίες. Όλα αυτά συνθέτουν μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση, δυσχεραίνουν τη ζωή του εργαζόμενου και την κάνουν βέβαια και πιο επικίνδυνη για την ίδια του τη ζωή. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ πέρα. Δεν θα σταματήσουμε σήμερα εδώ. Προχωράμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας με πανελλαδική, πανεργατική απεργία που καλούν ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα και συνδικάτα σε όλη την Ελλάδα στις 28 του Φλεβάρι. Σήμερα είσαστε εδώ στην Τεχνική Επιθεώρηση και με αφορμή το πρόσφατο ατύχημα που είχαμε στο flyover. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Δυστυχώς, πριν δύο μέρες ένας συνάδελφός μας σε ηλικία 69 ετών, ο οποίος ήταν ακόμα, είναι αναγκασμένος ακόμα και σήμερα να δουλεύει σε αυτή την ηλικία, γιατί δεν συμπληρώνει τα απαραίτητα ένσημα για να βγει στη σύνταξη, κάτι το οποίο είναι πολύ άδικο, που εργαζόταν μέχρι προχθές στο έργο του flyover, έπαθε ένα πολύ σοβαρό εργατικό ατύχημα. Και συγκεκριμένα, κατά την ώρα που εργαζότανε, τον πάτησε το χέρι ένα γκρέιντερ. Γιατί δεν υπήρχαν μέτρα προστασίας, δεν υπήρχε σηματοδότηση, δεν υπήρχε εργαζόμενος άλλος σε εκείνο το σημείο που να προειδοποιεί, εν πάση περιπτώσει, οχήματα, μηχανοκίνητα κτλ., ότι υπάρχει άνθρωπος που δουλεύει μέσα σε φρεάτιο. Όλα αυτά είναι οι συνέπειες. Συνέπεια του εργατικού ατυχήματος ήταν όλες αυτές οι αιτίες που είπαμε, που προαναφέραμε. Η πολιτική που ακολουθάνε, η τακτική που ακολουθάει μάλλον η εργοδοσία, μειωμένα κόστη, χωρίς μέτρα προστασίας, γιατί όλα αυτά καθυστερούν την παραγωγική διαδικασία συνολικότερα. Είμαστε σήμερα εδώ πέρα να επιστήσουμε την προσοχή στην Τεχνική Επιθεώρηση Εργασίας. Ένα από τα αιτήματά μας είναι ότι θέλουμε να επαναλειτουργήσουν οι μεικτές επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας όπως λειτουργούσαν και παλιότερα. Υπάρχει νόμος που τις προβλέπει για την ανασκευαστική ζώνη και για τις κατασκευές, όπου μεικτό κλιμάκιο της Τεχνικής Επιθεώρησης, του ΕΦΚΑ και του Συνδικάτου πραγματοποιούσαν σε εβδομαδιαία βάση ελέγχους εργοτάξια για να λαμβάνονται υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Αυτές οι επιτροπές τις έχουν καταργήσει και ζητάμε να επαναλειτουργήσουν, γιατί το θεωρούμε αναγκαίο.